Βρισκόμαστε εν μέσω καλοκαιρινής περίοδου και καθώς η θερμοκρασία έχει πάρει ήδη την ανιούσα, η κίνηση προς την παραλιακή ζώνη του νομού είναι ιδιαίτερα αυξημένη, αφού όλοι θέλουν να πάρουν ανάσες δροσιά στις κοντινές παραλίες του νομού. Παρ' όλα αυτά, οι φωτεινοί σηματοδότες στη διασταύρωση των αυδείρων λίγο έξω από τον οικισμό με κατεύθυνση την παραλιακή ζώνη δεν λειτουργούν και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την επικίνδυνοτητα του σημείου για τους διερχόμενους οδηγούς. Ευτυχώς, το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στο συγκεκριμένο σημείο την Τρίτη είχε μόνο ελαφρά τραυματίες. Πιο συγκεκριμένα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένα δίκυκλο και ένα γιοταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκαν στη διασταύρωση στην οποία οι φωτεινοί σηματοδότες δεν λειτουργούν. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν οδηγός και συνοδηγός του δικύκλου, καθώς και ένα ακόμη άτομο που βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού στο γιοταχή. Στα δύο οχήματα προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ξάνθης για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Βρισκόμαστε στη διασταύρωση στην περιοχή του Δήμου Αυδείρων, στη διασταύρωση που οδηγεί στην παραλιακή ζώνη και στο κέντρο υγείας. Όπως και εσείς βλέπετε, οι φωτεινοί σηματοδότες πίσω μας είναι χαλασμένοι. Και να φανταστείτε ότι από αυτή την περιοχή αυτές τις ημέρες θα περάσει χιλιάδες κόσμος για να επισκεφθούν τις παραλίες του Δήμου Αυδείρων. Άμεσα οι αρμόδιες αρχές πρέπει να κάνουν κάτι ώστε να επισκευαστούν οι φωτεινοί σηματοδότες. Την Τρίτη είχαμε και ένα τροχαίο ατύχημα, ευτυχώς μόνο με ελαφρά τραυματίες. Ας μην υπάρχουν χειρότερα. Δεν θέλουμε να περιμένουμε το επόμενο ατύχημα. Οι φωτεινοί σηματοδότες πρέπει να διορθωθούν άμεσα και πραγματικά είναι απορίας άξιο, γιατί κάθε καλοκαίρι, περίπου την ίδια περίοδο, είναι χαλασμένα τα συγκεκριμένα φανάρια. Είναι ένα θέμα που αφορά τη σωματική ακυρότητα όχι μόνο των δημοτών του Δήμου Αυδείρων, αλλά όλων των πολιτών του νομού και της περιφέρειας που επισκέπτονται καθημερινά την παραλιακή ζώνη. Οπότε και χρήζει άμεσης παρέμβασης και επίλυσης.